Σφοδρές πλημμύρες στη Σομαλία έχουν προκαλέσει τον θάνατο 50 ανθρώπων και ανάγκασαν σχεδόν 700.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσε κυβερνητικός αξιωματούχος, την ώρα που οι νέες βροχοπτώσεις, οι οποίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Το κέρας της Αφρικής πλήττεται από καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που συνδέονται με το κλιματικό φαινόμενο El Niño, οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και έχει προκληθεί μαζικός εκτοπισμός κατοίκων. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, κυρίως στη Σομαλία, όπου έχουν καταστραφεί γέφυρες και έχουν πλημμυρίσει κατοικημένες περιοχές. Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ είχε ανακοινώσει ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών στη Σομαλία έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ συνολικά 1.700.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από την καταστροφή. Οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι πίστες προσγείωσης σαν ζημιές σε πολλές περιοχές, γεγονός που επηρεάζει την κυκλοφορία ατόμων και προϊόντων και προκαλεί αύξηση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Η Βρετανική οργάνωση αρρωγής Save the Children επεσήμανε την Πέμπτη ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700.000 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, η Κένια, τη Σομαλία και την Αιθιοπία λόγω των ξαφνικών πλημμυρών. Το κέρας της Αφρικής είναι μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή και τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα εκεί είναι ολοένα και συχνότερα και εντονότερα. Η περιοχή μόλις πέρασε τη χειρότερη ξηρασία που έχει αντιμετωπίσει εδώ και 4 δεκαετίες, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και έφερε εκατομμύρια ανθρώπους στα πρόθυρα της πείνας. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι η κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί και έχουν ζητήσει την άμεση παγκόσμια επέμβαση, διότι το φαινόμενο El Niño αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ως τον Απρίλιο του 2024.